Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον βουλευτή Ρεβενών, τον κύριο Χρήστο Πιάλα, ο οποίος ήταν σήμερα στην συνάντηση με τον κύριο Γαβρόγλου. Καλησπέρα κύριε Πιάλα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να μας πείτε τι σας είπε ο Υπουργός για αυτή τη διαδικασία συγχώνευσης, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, είναι η συνάντηση η οποία έγινε με όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ρεβενών με τον Υπουργό. Ήταν το θέμα βέβαια. Ο Γκρεμινόλο Δυτικής Μακεδονίας, όλοι οι βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν και η κυρία Τελιγιορίδου. Το θέμα δεν σας άκουσα. Ήταν και η κυρία Τελιγιορίδου. Ναι, ήρθε. Ήρθε πιο μετά λίγο. Κάποια στιγμή μετά έτσι. Ωραία. Δεν επέτρεψαν. Λοιπόν, να συνεχίσει σε όλη την διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία ήταν. Ναι. Υπόθηκαν. Είναι το θέμα ότι η συγχώνευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προχωράει, θα πρέπει να προχωρήσουμε και αυτό πρέπει να το κάνουμε μέχρι τις γιορτές για να προλάβουμε το μηχανογραφικό του Φεβρουαρίου της νέας χρονιάς. Υπάρχει διάθεση πλέον και από τις Βρετανικές αρχές όπως αυτές δηλώνονται, πέρα από διάφορους προβληματισμοί που μπορεί να τίθεται και να έχουμε καθυστερήσει. Συμφωνήσαμε ότι θα προσπαθήσουμε όλοι μας να επιταχύνουμε και το Υπουργείο βέβαια αλλά και οι υπόλοιποι φορείς όσοι εμπλέκονται μαζί με τις Βρετανίες να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Πιστεύω μέχρι τις γιορτές να έχουμε πριν από τις γιορτές το προσχέδιο του νόμου για την συγχώνευση των δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υπάρχει deadline, κύριε Πιάλα, υπάρχει δηλαδή ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, το deadline σας νομίζω σας το έδωσα. Εντός εισαγωγικών η λέξη deadline, δηλαδή είναι ο Φεβρουάριος του 19 που θα πρέπει για Φεβρουάριος-Μάρτιος που γίνεται το μηχανογραφικό mm-hmm. να συμπεριληφθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την νέα του δομή και να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις γιορτές να έχουμε το προσχέδιο, ίσως μετά τις γιορτές να έχουμε την ψήφισή του για να προλάβουμε αυτές τις διαδικασίες. Είναι προς το συμφέρον της Δυτικής Μακεδονίας, είναι προς το συμφέρον της περιοχής μας αυτό να υλοποιηθεί, γιατί έτσι θα έχουμε ένα βιώσιμο αξιόλογο και βιώσιμο πανεπιστήμιο το οποίο θα προσφέρει και στην περιοχή αλλά και στους σπουδαστές φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν στο πανεπιστήμιο μας. Κύριε Πιάλα, η αρχική πρόταση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ εδώ συγκλίνουν. Είναι για 25 τμήματα συν 5. Το κλίμα και το τι αποκομίσατε σήμερα. Να σας πω το εξής. Τι λέει. Να καταλήξω το εξής. Αυτό δεν είναι τελική πρόταση. Είναι μία σκέψη, οι οποίες δεν είναι η μοναδική. Υπάρχουν και άλλες, οι οποίες όμως δεν είναι οι τελικές. Εδώ μιλάμε για αυτό που η Επιτροπή έθεσε ως πρόταση. Η οποία ναι, γι' αυτό το είπα. Είναι πρόταση. Είναι μία πρόταση, η οποία περιμένουμε και με επαφές που θα έχει το Υπουργείο ξανά με τις Βρετανικές Αρχές να οριστικοποιηθεί ως πρόταση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, που δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτήν. Ξέρετε κύριε Πιάλα, αυτήν έχει οριστικοποιηθεί για τα 25. Όχι ακριβώς, σε πάση περιπτώσει. Αυτό θα το δούμε στις επόμενες μέρες και από αυτήν την πρόταση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Υπουργείου θα δούμε ποιες διαφοροποιήσεις, γιατί όντως θα υπάρχουν τελικές κάποιες διαφοροποιήσεις. Κύριε Πριά, προφανώς αναφέρεστε ότι θα υπάρχει εκκρεμή μια συνάντηση του Υπουργού με τις Βρετανικές Αρχές και ότι εκεί θα οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση. Αυτό εννοείται, για να καταλάβουμε. Όχι, κοιτάξτε, οι συναντήσεις γίνανε αρκετές, θα γίνουν και άλλες, mm-hmm. αλλά η τελική πρόταση η οποία θα έρθει ως νόμος του κράτους θα είναι, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και την πρόταση της εκπαιδευτικής κοινότητας θα είναι το Υπουργείο, όπου σε κοινή αν θέλετε κατεύθυνση θα κλείσει αυτό κοινή, το θέμα, θα σκοπηθεί. Βασικό στοιχείο, το βασικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το πρώτο, ότι θα πρέπει να γίνει το Πανεπιστήμιο και μετά να μπούμε και στα ζητήματα. Κύριε Πιάλα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή τίθενται αυτά τα ζητήματα. Κύριε Πιάλα, ο Υπουργός τι σας είπε, θα είναι γύρω, η δική σας η αίσθηση έστω, μετά και την πληροφόρηση σήμερα, θα είναι κοντά στα 20 τα τμήματα που προτείνει το Υπουργείο. Δεν έχουμε πει σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, θα είναι 20, θα είναι 25, θα είναι 22. Δηλαδή σήμερα δεν μπήκατε καθόλου σε αυτή την κουβέντα.
στον αριθμό του, ναι, των τμήματων, όχι, όχι. Μαζάρι ισχύει αυτή η πληροφόρηση. Για τον αριθμό των τμήματων. Μιλήσαμε βέβαια για το πώς μπορεί να υπάρχει έτσι μια κατανομή, ας πούμε, τμήματων, αλλά είναι στο θέμα της κουβέντας. Εσάς τα δύο τμήματα στα Γρεβενά σας ικανοποιούν? Όπως είναι... Όχι, δεν μπαίνει ζήτημα σε αυτή την πρόταση της... της επιτροπής που στάθηκε και φέρονται για δύο τμήματα σε Γρεβενά, ναι. Όχι, αυτό δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα υπάρχουν αλλαγές. Μισό λεπτό. Στην πρόταση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ λέγεται ότι θα. Η πρόταση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ λέει για δύο τμήματα στα Γρεβενά. Εσάς σας ικανοποιεί? Σας είπα, δεν είναι οριστικοποιημένη η πρόταση από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από την εκπαιδευτική κοινότητα ακόμα. Αυτή η πρόταση μέχρι τώρα σας ικανοποιεί? Όχι βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση και το δηλώσαμε. Κοιτάξτε, προχθές τη Δευτέρα είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο. Ναι, βέβαια. Δείξαμε χθες το απόσπασμα που μιλάτε εσείς κιόλας μόνο. Δεν δείξαμε. Και εκεί νομίζω θα δείτε ότι στην. Διάβασα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες εκεί που παρακολουθούσαν ποια πρόταση έχω στείλει, έτσι σαν γενική θεώρηση, μια βάση διαλόγου, συζήτηση, αντέλετε, στον Υπουργό. Νομίζω αφού το έχετε τα πλάνα, άρα έπαιξε το ρεπορτάζ. Η κουβέντα ήταν πάρα πολύ καλή, σε ένα θετικό κλίμα και τα Γρεβενά, στο να κάνουμε το πανεπιστήμιο. Είναι σημαντικό αυτό, το να κάνουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί δάλλως θα μείνουμε, πραγματικά θα χάσουμε μια ευκαιρία. Οι βουλευτές μεταξύ σας... Τα Γιάννενα και το Ιόνιο και η Θεσσαλία έχουν προχωράνε. Κύριε Μπιάλα, οι βουλευτές μεταξύ σας συνεννοείστε για το που θα πρέπει να πάει? Ή ο Μπιάλας λέει 5 στα Γρεβενά, ο Σέλτσας λέει 10 στη Φλόρινα, η Τελεγερίδου το αντίστοιχο και η Κοζανίου. Σας είπα, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να βρούμε συνεννόηση. Το σίγουρο είναι ένα όμως, ότι και οι 7 βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελική κατάκτηση του Υπουργείου, θα υπάρχει πλήρη συμφωνία. Μάλιστα. Σαφώς και συμφωνούμε και τώρα στις μικροδιαφοροποιήσεις αυτό θα κατασπαλάξουμε και θα πάμε με πλήρη και ομόφωνη απόφαση των συναδέλφων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν λόγο σε αυτό, οι υπόλοιποι τρεις της Δυτικής Μακεδονίας? Θα έπρεπε να είναι και αυτοί σε μια συνάντηση με τον Υπουργό? Δεν είναι κομματική η συνάντηση προφανώς. Πιστεύω ότι θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν. Γι' αυτό τέλος πάντων, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Καλά. Καλή συνέχεια. Ναι. Γεια χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.